Ένας από τους πρωταγωνιστές εκείνης της προσπάθειας ήταν ο τότε Δήμαρχος Αθηναίων, ο κύριος Δημήτρης Αβραμόπουλος, ο οποίος έκανε μια κίνηση, πήγε αμέσως ο ίδιος αυτοπροσώπως στην Κωνσταντινούπολη και σαν συνέπεια του σεισμού δημιουργήθηκε ένα καινούριο κλίμα στη σχέση των δύο χωρών. Παρακάλεσα τον κύριο Αβραμόπουλο να είναι μαζί μας σήμερα για να δούμε αν αυτό που συνέβη τότε έχει κάποια πιθανότητα να συμβεί ξανά και τώρα. Καλημέρα κύριε Αβραμόπουλο, ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα κύριε Τσίμα και σε εσάς και σε όσους μας παρακολουθούν αυτή τη στιγμή. Πράγματι μας έφερε αυτό που ζει τώρα η γειτονική Τουρκία τις μνήμες πίσω τότε, στις 17 Αυγούστου του 1999, όπου έζησε η Κωνσταντινούπολη δραματικές στιγμές. Σας θυμίζω ότι οι απώλειες ήταν βαρύτατες. 17.500 άνθρωποι είχαν ζωή τους τότε. 18.500 άνθρωποι νεκροί, 24.000 δραματίες και 500.000 περίπου άστεγοι. Μην νομίζετε ότι τα νούμερα θα είναι διαφορετικά. Φοβάμαι, ναι. Στην Συρία, γιατί όλο και περισσότερο ανακαλύπτω κάτω από τα ρήπια, είτε ζωντανοί που το ευχόμαστε, είτε νεκροί. Τότε πράγματι άνοιξε μία πόρτα. Σας θυμίζω ότι είχαν προηγηθεί τα ίμια. Βέβαια. Να πάω κατευθείαν στην ουσία της ερώτησης. Το κλίμα ήταν ιδιαίτερα αρνητικό. Όχι μόνο τα ίμια, όπως θυμάστε, και το επεισόδιο Τσαλάν είχε γίνει μόλις το Φεβρουάριο του 1999, πριν από 6 μήνες. Αυτό θα αναφερόμουν. Κάχει αμοιβαία και καχυποψία, εχθρικές δηλώσεις. Πριν λοιπόν από το καλοκαίρι και το φθινόπωρο του 99, οι σχέσεις ανάμεσα στις δύο χώρες ήταν γενικά ασταθείς. Η λεγόμενη λοιπόν διπλωματία των σεισμών, η οποία για πρώτη φορά τότε υιοθετήθηκε, προκάλεσε αυθόρμητη έκρηξη συμπάθειας και γενναιόδορη βοήθεια από απλούς Έλληνες και Τούρκους και στις δύο περιπτώσεις. Γιατί μετά από λίγο καιρό είχαμε και εμείς σεισμούς στην Αθήνα. Ναι. Που θυμάμαι μία από τις πρώτες επισκέψεις ήταν του τότε δημάρχου της πόλης, του Κιούρτουνα, αλλά λίγο πριν εμείς πραγματικά με ένα κύμα εντυπωσιακής αλληλεγγύης που ξεπέρναγε τις διακρατικές σχέσεις και κυρίως με άξονα της πρωτοβουλίας της τοπικής αυτοδιοίκησης από το Καστελόριζο μέχρι τον Εύρο και την Ήπειρο, δημιουργήθηκε πραγματικά ένα κλίμα συμπάθειας το οποίο επέτρεψε στην Ελλάδα να δηλώσει την παρουσία της ανθρωπιστικά καταρχήν. Αυτό πράγματι άλλαξε το κλίμα. Περάσαμε 15 χρόνια μετά σχετική ηρεμία, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι μπήκαν στην άκρη τα προβλήματα ή οι διαφορές. Ναι. Αλλά τουλάχιστον είχε αρχίσει να διαμορφώνεται ένα τέτοιο κλίμα που σας θυμίζω ότι λίγα χρόνια αργότερα, το 2013, η Ελλάδα και η Τουρκία υπέγραψαν 25 συμφωνίες στην τότε συνάντηση των δύο κυβερνήσεων στην Κωνσταντινούπολη. Άνοιξε ο δρόμος της επικοινωνίας των λαών, έπεσαν οι γέφυρες σε ό,τι αφορά τη χορήγηση θεωρήσεων και άρχισαν να επισκέπτονται εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες στην Τουρκία και αντίστοιχα την Ελλάδα. Και δημιουργήθηκε κλίμα. Αυτό επέτρεψε και στην ελληνική διπλωματία να αναλάβει μια σειρά από πρωτοβουλίες. Και ό,τι καμιά φορά, θα μου επιτρέψετε να το πω έτσι, συνωμοτεί και η φύση εκεί που δεν μπορούν να αναλυθούν πρωτοβουλίες από τα κράτη. Ναι. Το ίδιο γίνεται και τώρα. Εγώ προσωπικά πιστεύω ότι άνοιξε ένας δρόμος και η αντίδραση της ελληνικής κυβέρνησης ήταν άμεση. Το μήνυμα που έστειλε ο Έλληνας Πρωθυπουργός ήταν ξεκάθαρο. Είδατε πώς το δέχτηκε η τουρκική κοινή γνώμη. Είδατε την αντίδραση των απλών ανθρώπων, γιατί ξεχάστε όλα αυτά τα site τα οποία συντηρούν τον εθνικισμό και την ξενοφοβία, την εχθρότητα ανάμεσα στους λαούς. Ο απλός πολίτης το αισθάνθηκε. Τώρα λοιπόν να μείνει το επόμενο βήμα. Το επόμενο βήμα, ποιο κατά τη γνώμη θα πρέπει να είναι? Πάλι να κινητοποιηθεί η τοπική αυτοδιοίκηση, περιφέρειες, να συγκροτηθούν καραβάνια με ανθρωπιστική βοήθεια. Τα έλεγε σήμερα το πρωί ο κ. Κωστής. Τι χρειάζονται οι άνθρωποι? Πείτε στη θέση τους από συσκευασμένα φαγητά μέχρι ρούχα. Συνθήκες είναι τραγικές και μιλάμε για δεκάδες χιλιάδες. Γιατί το βράδυ επίσης οι θερμοκρασίες είναι παγετού. Ναι. Και αν σκεφτείτε ότι κοντά 100.000 άνθρωποι δεν έχουν στέγη, υπάρχει και ένα άλλο πρόβλημα στη ζωή. Ξεχνάμε ότι χτυπήθηκε και η Συρία. Ποιο κομμάτι της Συρίας, εκεί που μέχρι πρόσφατα εξελισσόντουσαν πολεμικές επιχειρήσεις. Οι Κούρδοι της Βόρειας Συρίας, ακόμα και οι τζιχαντιστές που έχουν βρει στέγη στην περιοχή, όπως και οι αποκαλούμενες safe zones, δηλαδή η ζώνη που δημιούργησε η Τουρκία για να στείλει πίσω στα σπίτια τους τους Σύριους. Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν είναι σε απόγνωση. Η πολιτισμένη Ευρώπη πρέπει να είναι εκεί. Η Ελλάδα πολύ ορθά δείχνει αυτή τη στιγμή τον ανθρώπινο και πάντα πολιτισμένο αυτό της. Σας θυμίζω
γιατί πέρασαν τα χρόνια, ότι όταν επισκέφθηκα την Κωνσταντινούπολη, επικεφαλής μιας ομάδας δημάρχων αλλά και παραγόντων, η υποδοχή που μας επιφύλαξαν εκεί ήταν εντυπωσιακή. Κατέβηκε στο τάρμακ, ούτε καν στο αεροδρόμιο, ο τότε δήμαρχος για να με επισκεφθεί. Είδαμε μπροστά μας τα μέσα μαζικής ενημέρωσης να έχουν σπεύσει την ώρα που εξελίσσονταν οι σεισμοί σε Κωνσταντινούπολη για να υποδεχτούν την ελληνική αντιπροσωπεία. Ναι. Ήταν μια σκηνή η οποία έκανε τον γύρο του κόσμου. Τότε μεταδόθηκε, ήταν εντυπωσιακή. Με βλέπετε. Τότε υιοθετήθηκε μέσα από ένα άλλο πρόγραμμα δικό μας, τη Διπλωματία των Πόλεων, από τον τότε Γενικό Γραμματέα του Κόφη, τον Κόφη Ανάν, και χαιρετίστηκε με τηλεοπτικό μήνυμα από τον τότε Πρόεδρο της Αμερικής, Κλίντον. Δηλαδή ήταν ένα παράδειγμα για ολόκληρο τον κόσμο. Να λοιπόν που η διπλωματία έχει και άλλες όψεις, ας την αξιοποιήσουμε. Δεν λύνουμε τα προβλήματα. Εκεί είμαστε πάντοτε έτοιμοι. Η Ελλάδα έχει βάλει τις κόκκινες γραμμές της, έχει ξεκαθαρίσει τη σημαία για το βαθύ κράτος. Δεν κλονίζεται από τους σεισμούς, είναι πάντα εκεί. Όταν ξεπεραστεί δηλαδή αυτή η κρίση, όταν ξεπεραστούν οι σεισμοί, πάλι θα έρθουν στην επιφάνεια τα προβλήματα. Αλλά τουλάχιστον θα έχει διαμορφωθεί ένα τέτοιο κλίμα που θα επιτρέπει στην κοινωνία, στο λαό, να ασκήσει πίεση από μέσα, ακυρώνοντας ένα μέρος αυτής της σκληρής ρητορικής και επιθετικής πολιτικής που ασκείται από τη γειτονική χώρα. Μακάρι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Αβραμόπουλε. Εγώ ευχαριστώ. Καλή σας ημέρα. Εύχομαι να πάνε όλα καλά.